Μάλιστα, εκμεταλλευόμαστε και εμεί αυτή τη διακοπή για να πάμε εδώ στον κύριο Μαρκόπουλο. Τον έχουμε κοντά μα τον πρόεδρο τη Επ... Επιτροπή, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλημέρα, καλώ καλημέρα. Καλημέρα. καλημέρα, καλημέρα. Είναι, είναι μια δύσκολη, Είναι Πολύ μια δύσκολη. δύσκολη επιτροπή. Ε, Δεν είναι από τι συνηθισμένε. Mm -hmm. έχει άλλου τύπου φορτίε. Γιατί όμω ξεφεύγει εδώ η κατάσταση. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, το σχολιάζαμε και πριν με τον Άκη. Έχουμε Έχετε να διερευνήσετε εδώ τι πολιτικέ ευθύνε γύρω από μια υπόθεση πολύ βαριά για την Ελλάδα. Όπου έχουμε 57 νεκρού. Γιατί επικρατεί αυτό το χάο, Επικρατεί Επικρατεί μια δύσκολη κατάσταση. Α μην την πω χάο. Εσεί mm -hmm. κάνετε και πολύ καλά κάνετε mm -hmm. το δημοσιογραφικό σα σχόλιο. Γιατί πολλοί απλά κάποιοι θέλουν να στείλουν σοου καθημερινά. Mm -hmm. Αυτή είναι η δουλειά δηλαδή. τους, Αυτή είναι η Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η εντολή που έχουν. Γιατί, δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι yeah, επιτίθενται yeah, yeah, σε yeah, μάρτυρε επόμενη, στο επόμενο δεκάλεπτο κάθονται, γελάνε, παίρνουν τηλέφωνα μέσα από την αίθουσα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι τυχαίο το σχόλιο και μάλιστα το έχω πει ω πρόεδρο τη Εξεταστική. Υπήρξε άνθρωπο, ένα εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο οποίος έκανε μια εξέταση πραγματικά, λες και ήταν εισαγγελέα τη επταετία. Mm -hmm. δεν αναφέρομαι στον κύριο Κόκαλη, mm -hmm. ο οποίος ξαφνικά σήκωσε τις εντάσεις, αναγκαστήκαμε, κάναμε διακοπή, και όταν διακόψαμε και ήρθε κοντά μου, του λέω, τι κάνεις, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνει ότι η εικόνα δεν είναι καλή. Mm -hmm. Για όλου αυτού του συγγενείς των θυμάτων που μα παρακολουθούν. Και μου δείχνει το κινητό του και μου λέει: Κύριε Μαρκόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή, όταν σηκώνω του τόνου, έχω 100.000 θεάσει στο YouTube. Τι λέτε. Επειδή ο κόσμο πρέπει λίγο να ξέρει κιόλα. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ σαν Άρα έστει, έστεινε, έστεινε ίση, λέτε, ένα συνολικά... σκηνικό για τα views Σας και πω, για τα. Είναι καθαρό αυτό το οποίο λέω. Τι θεάσει στο... Στήλουν στο internet. Ορισμένοι, Μάλιστα. συγκεκριμένοι είναι κιόλα. Ναι. Κάποιου ίσω του είδαμε μέσα, υπάρχουν Γιατί και άλλοι. δεν μπορεί να του πείτε αυτό. Στείνουν σοου για επικοινωνιακού λόγου. Όποιο παρακολουθεί την Επιτροπή καταλαβαίνει. Είναι δυνατόν εγώ ω πρόεδρο μια τόσο σημαντική για την κοινή γνώμη επιτροπή να αφήσω φωνέ. Φασαρίε να χτυπάνε τα χέρια του ναι, στα, στα, στα έδρα του. Δεν του αφήνετε να ρωτήσουν. Ένα λεπτάκι. Ναι να εδώ χρόνος, ότι ότι δεν να ρωτήσουν. Υπάρχει χρόνο. Ότι παρεμβάλλεστε. Ότι δεν Αυτό σα λέγανε χθε. Ότι δεν, του αφήνετε έτσι. να διατυπώσουν τα ερωτήματά του ακριβώ για αυτή την τεράστια Ακούστε, υπόθεση. Ακούστε να δείτε. Νεοαγανακτισμένου ναι, ναι. δεν είναι δυνατόν του βλέπαμε, του αγανακτισμένου, του κανονικού, mm. στις στι γκρίζε περιόδου τη δημοκρατία μα, του βλέπαμε στου δρόμου. Αν κάποιοι θέλουν να το μεταφέρουν αυτό εντό των κοινοβουλευτικών αιθουσών, θα μου επιτρέψουν εγώ να μην συμφωνήσω. Επιχειρείτε κάτι τέτοιο, λέτε. Όποιο παρεκκλίνει από του κοινοβουλευτικού κανόνε, όποιο ασχημονεί, όποιο φωνάζει και όποιο δεν τηρεί του χρόνου. Κοιτάξτε, να δείτε, είναι μια επίπονη διαδικασία. Είμαστε κάθε μέρα 10, 11, 12 ώρε Mm -hmm. Εξετάζουμε δύο-τρει μάρτυρε την ημέρα. Πότε ολοκληρώνεται η Επιτροπή το έργο τη. Θα δούμε. Η Επιτροπή έχει έναν δυναμικό χαρακτήρα. Όμω θέλω να πω το εξή. Γιατί το λέω, τον Ιόνιο αρχίζει στη δικαιοσύνη η διερεύνηση υπόθεση. Εμεί κινούμαστε με τον τρόπο που πρέπει να κινηθούμε κοινοβουλευτικά, σεβόμενοι την ανάγκη να κληθούν άνθρωποι. Έλεγε η yeah. αντιπολίτευση, δεν καλείται υπουργού Νέα Δημοκρατία. Ήρθε ο Χρυσόχοδη, ο Χατζηδάκη, θα έρθει ο Πλεύρι, ήρθαν πρώην υπουργοί. Ο Ρέπα, ο Βερέλη. Έχουμε... Υπάρχει ένα προγραμματισμό τουλάχιστον μέχρι τι 20 Φεβρουαρίου περίπου 35-37 ατόμων. Mm -hmm. Είναι ίσω μια από τι μακρύτερε σε, μαρ... σε κατάλογο μαρτύρων επιτροπέ. Εδώ έχουν αναδειχθεί μέχρι στιγμή <χαι> οι πολιτικέ ευθύνε, κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ Εφού δεν θα μπω. Εκ του, ευθύνες του, του ευθύνες ρόλου για την μου. Διότι αυτό θέλει να μάθει ο Κύριε Παυλόπουλο. Και κυρίω στου συγγενεί των θυμάτων. Εκ του ρόλου μου, επειδή εμένα ο ρόλο μου είναι συγκεκριμένο. Δεν θα μπω. Δημόσια τουλάχιστον κάποια πράγματα εκτιλήσονται, τα βλέπει ο κόσμο. Δεν θα μπω mm. σε σχολιασμό του τι έχει αποδειχθεί, δεν έχει αποδειχθεί. Θα υπάρξουν τα πορίσματα και σέβομαι απόλυτα τη διαδικασία. Mm. Αυτό όμω το οποίο θα πω είναι ότι κάποιοι αισθάνονται μέσα στην Επιτροπή ω εργολάβοι του πόνου των 57 οικογενειών. Mm -hmm. Εκμεταλλεύονται δηλαδή τον πόνο των 57 οικογενειών. Γίνεται διαρκώ αυτή η διαδικασία. Όπω επίση υπάρχει σε εξέλιξη στο σκοτεινό διαδίκτυο. Mm -hmm. Από συγκεκριμένε πολιτικέ κατευθύνσει και το αφήνω εδώ αυτό που λέω και εσά. όλοι κύριε Πρόεδρε, επειδή το είπατε. το πρόγραμμα δολοφονία διακτήρων. Θεωρήσατε απειλέ για τα παιδιά σα. Προφανώ. Και με φωτογραφίε έχω των στείλει παιδιών στην σας... ελληνική αστυνομία. Σα έδειξα κάτι, δεν το θέλω παιδιά, δεν φωτιά, δημοσιοποιείτε. Μάει, το δημοσιοποιείτε. Ναι. Φωτογραφίε τη οικογένειά στο... μου ναι. σε τηλεοπτική εκπομπή ξαφνικά βλέπω. Μου έρχεται ένα email όπου μου στέλνουν φωτογραφίε των παιδιών μου και τη γυναίκα μου και ουσιαστικά τους παραλληλίζουν με αυτό που συνέβη στους 57 mm. ανθρώπους, τους άτυχους αυτούς, mm. στην τραγική αυτή η υπόθεση κατάσεις, και το δυστύχημα των τον τον τεμπών. Την ώρα που στους, μιλούσα. Στους mm. Και αυτό το τροφοδοτούν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, mm. σκοτώνοντας και δολοφονώντας το χαρακτήρα μου με ψεύδι, έλεγαν επί πέντε ημέρες ότι εγώ γύρισα και είπα ότι διασκεδάζω στην Εξεταστική Επιτροπή, mm. Τι είπατε. ένας... Προφανώ δεν είπα αυτό. Μα είναι δυνατόν. Είπατε, είναι ναι. δυνατόν, θα, θα μπει τώρα αυτό στη συζήτηση. Δεν το λέω για εσά που ρωτάτε. Ναι, ναι, ναι. Προφα... Γυρίζει η κυρία Πέρκα σε κάποια στιγμή και μου λέει κύριε Μαρκόπουλε, γιατί ρωτάτε συνέχεια. Ο κανονισμό τη Βουλή μου δίνει το περιθώριο διευκρινιστικών ερωτήσεων. Mm -hmm. Και γυρίζω και τη λέω: Ναι, κυρία Πέρκα, νομίζετε ότι εγώ εδώ διασκεδάζω στην Επιτροπή. Mm -hmm. Είναι δυνατόν. Και είναι και δυνατόν να σκόπευτε. Γίνεται, τώρα, κύριε Οικονόμου, αυτό συνέχεια και όχι μόνο για μένα. Γίνεται συνέχεια. Και καταλαβαίνετε ότι σε μια υπόθεση με 57 θύματα, τραγικά θύματα, mm. με συγγενείς, κάποιοι επιδιώκουν να κάνουν εμπόριο πόνου. Mm. Είναι Ένα ντροπιαστικό, είναι τραγική, είναι τραγική. Προ... Νομίζουν πρέπει κάποιοι πρέπει. ότι έχουν το προνόμιο της ευαισθησίας και ότι μόνο αυτή είναι ευαίσθητοι και ότι εμείς είμαστε παχύδερμοι, δεν μας ενδιαφέρει. Mm. Είναι ντροπιαστικό αυτό το πράγμα και είναι οργανωμένο. Είναι δυνατόν να μου λέει εμένα και το επαναλαμβάνω για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι γίνεται μέσα στην Εξεταστική. Να μου λένε κάποιοι ότι σηκώνουν του τόνου, χτυπάνε τα χέρια και ανακρίνουν γιατί έχουν θεάσει στο YouTube. Είμαστε σοβαροί. Εγώ λοιπόν ω πρόεδρο αυτή τη Επιτροπή και φυλάσσοντα το κύρο και την κοινοβουλευτική <χ> διαδικασία, <χ> θα διακόπτω, θα σταματάω και δεν θα αφήνω να υπάρχουν τέτοιου είδου ισχύμιε. Πρέπει του κατονομάσετε διαφορετικά. Είναι στον αέρα όλο αυτό που λέτε. Αυτή είναι η εκτίμηση Όταν... μου, αν μου το επιτρέπετε. Ο... Όπω επίση πρέπει να απαντήσετε Ο κόσμο καταλαβαίνει ποιοι κάνουν και του, στο σκοτεινό κόσμο του διαδικτύου, τα παράδεκτα και άθλια. Ε, είναι ε, ε, δυνατόν ε, κοινοβουλευτικό κόμμα να μην καταδικάζει τι απειλέ κατά τη οικογένειά μου. Είναι δυνατόν. Κόμμα που δεν τις η πλέψη ελευθερία. Είναι δυνατόν. Mm -hmm. Πήρε αποστάσει δηλαδή από το θέμα Όχι, πήρε αποστάσει. Δεν καταδίκασε, καταδίκασε τι απειλέ κατά, κατά τη οικογένειά μου. Είναι ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εδώ όμω λέτε ότι όλη αυτή η προσωπική επίθεση έχει συγκεκριμένου συγκεκριμένη αφετηρία, έχει πολιτική αφετηρία. Κάποιοι την υποδεικνύουν, κάποιοι την παραγγέλνουν, να το πω ακόμη πιο, πιο χοντρά, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να δείτε, οι, οι χαβαλέδε του πληκτρολογίου πάντοτε υπάρχουν. Όμω ναι, έχει και πολιτική αφετηρία. Κάποιοι επιδιώκουν τεχνητά την πόλωση. Και όχι μόνο στην εξεταστική για τα τέμπη. Η εξεταστική για τα τέμπη είναι μόνο μία πλευρά. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να βλέπουμε να λέγεται για συνάδελφό σα εδώ στο Sky τον κύριο Πορτοσάλτε, για έναν υπουργό τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να του βρούνε σε σακούλε. Σοβαρολογούμε, είναι χιούμορ αυτό. Να δεχθούμε όλη την κριτική. Εδώ, σκητσογράφο δικό σα για την εξεταστική των υποκλοπών στην οποία συμμετείχα και χιούμορ είχε κάνει. Mm -hmm. Ζωγραφίζοντα μένα, ποτέ δεν ζήτησα σε κανέναν το λογαριασμό γιατί ήταν ωραίο, ήταν έξυπνο, έκανε το σχόλιο του άνθρωπο στο πολιτικό. Είναι δυνατόν και να θεωρούμε, να λέει mm -hmm. η κυρία Αφροδίτη Μάνου, την οποία την εκτιμώ ω καλλιτέχνη, απεριόριστα, mm -hmm. αλλά να λέει ότι γέλασε με αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Εμεί νομίζουν ότι δεν έχουμε οικογένειε. Είναι ντροπιαστικό αυτό το πράγμα. Είμαστε δημόσια πρόσωπα που ε? οπλίζουν <laughs> τα χέρια <laughs> του κάθε ανόητου. Mm -hmm. Είναι δυνατόν. Εσείς τώρα μετά από αυτή την απειλή που δεχθήκατε, πήρατε κάποια επιπλέον μέτρα για εσάς και την οικογένειά σας. Χρειαστήκε. Επειδή δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έχει συμβεί, mm -hmm. προφανώς είμαι πιο προσεκτικός. Εσύ και πιστέψτε πιο... με, δεν ήμουν ένας άνθρωπος mm -hmm. ο οποίος χαιρόταν να έχει αστυνομικού δίπλα του. Και επειδή με γνωρίζετε νομίζω αρκετά χρόνια, ξέρετε ότι είμαι απλό στην καθημερινότητά μου. Mm -hmm. Είναι δυνατόν όμως να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα... Και πολιτικό κόμμα να μην καταδικάζει και να μα λένε μάλιστα ότι είναι και αριστερή. Η πλέψη ελευθερία. Ντροπή. Σα ευχαριστούμε κύριε Ντροπή Καλή, Καλή σα μέρα. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. καλά. Εγώ σα ευχαριστώ. ευχαριστώ. Για πάμε ευχαριστώ. τώρα εμεί λοιπόν παρακάτω. ένα Υπάρχει δύσκολο, μια ένταση, εμάς. υπάρχει και μια τοξικότητα, υπάρχει Στην και μια στοχοποίηση. Είναι το 2014, 2013 και 12. Μάλιστα. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Στείνουν νέου αγανακτισμένου. Mm -hmm. Η δημοκρατία μα όμω είναι δυνατή. Δηλαδή Αλλά είμαστε, είμαστε στο 24 κύριε Ένα καταλάβουν. Μπεράσει τα χρόνια. Τώρα.